Are you afraid? Are you afraid? Από το φαγό του Θόδωρου Αγγελόπουλου μέχρι την αμερικάνικη σειρά τρόμου American Horror Story, το παλιό ιταλικό προξενείο της Θεσσαλονίκης εντυπωσίασε και εισαγήνευσε ανθρώπους της τέχνης αλλά και το κοινό. Με αφορμή το fan artwork θαυμαστή της αμερικανικής σειράς με πρωταγωνίστρια τη Jessica Lang, το κτίριο επανήλθε στην επικαιρότητα με το Δήμο Θεσσαλονίκης και την ιταλική κυβέρνηση στην οποία ανήκει να ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διάσωση και ανάδειξή του. Έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία με την ιταλική κυβέρνηση και ειδικότερα με τον κύριο Σαραντόπουλο, ο οποίος εκφράζει την ιταλική κυβέρνηση εδώ στη Θεσσαλονίκη, ώστε να γίνει μια παραχώρηση προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το εντάξουμε σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, γιατί όπως βλέπετε και εσείς έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλες φθορές στο κτίριο, χρειάζεται να γίνουν επεμβάσεις μεγάλες κλίμακες. Όμως το οφείλουμε σαν πόλη να το κάνουμε αυτό, γιατί όπως έχει υποθεί πάρα πολύ συχνά, αλλά το λέμε χωρίς να το εννοούμε, ότι μια πόλη και μια χώρα που δεν αναγνωρίζει την ιστορία της δεν έχει ούτε παρόν ούτε μέλλον. Η Επαυλή χτίστηκε από τον αρχιτέκτονα Ξενοφόντα Πεωνίδη το 1878 κατά παραγγελία του πλούσιου Εβραίου εμπόρου γαλλικής υπηκότητας Τζεμποργά. Το 1894 αγοράστηκε από τον δικηγόρο Εμμανουέλ Ραφαήλ Σαλέμ, ενώ από το 1915 στεγάστηκε εκεί το ιταλικό προξενείο της πόλης. Μετά το σεισμό του 1978, το τριώροφο κτίριο εγκαταλείφθηκε και εκτοτεριμάζει στο κέντρο ενός ανθόκηπου που σήμερα θυμίζει ζούγκλα. Αυτή τη στιγμή το κτίριο το διαχειρίζεται ο πρέσβης, η Ιταλική Πρεσβεία δηλαδή στην Αθήνα. Είναι σε επικοινωνία και με το Δήμο και με το Υπουργείο Εξωτερικών στη Ρώμη. Και θέλω και εγώ να ελπίζω ότι σύντομα θα έχουμε μια ευχάριστη εξέλιξη, έτσι ώστε ο Δήμος να μπορέσει να το αποκαταστήσει για να το χρησιμοποιήσει ο λαός της Θεσσαλονίκης. Υπολογίζεται ότι για την αποκατάσταση των ζημιών και την ανάδειξη του κτηρίου απαιτείται χρηματικό ποσό που ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε η εξασφάλιση κοινοτικών κονδυλίων φαίνεται ότι αποτελεί μονόδρομο για την ανάδειξη του αρχοντικού. Πρέπει να συντηρηθώ, γιατί είναι κόσμο. Γιατί Θεσσαλονίκη μας αυτά. Γιατί τα αφήνουν. Ποιος ο σκοπός. Δηλαδή, πολύ ακριβή η συντήρησή τους, είναι διατηρητέα κτίρια. Να προσπαθήσουν να ξεκονομήσουν χρήματα για να τα φτιάξουν σιγά σιγά. Το θέμα είναι να περισσωθούν αυτά τα οποία, ας πούμε, βρίσκονται ακόμα εν ζωή εντός εισαγωγικών, έτσι. Και φυσικά για να περισσωθούν αυτά πρέπει να βάλει το χέρι το κράτος στην τσέπη.